Η μάρτυρα ίσα ίσα επιβεβαιώνει όσα έχουν κατατεθεί και από την πλευρά της πολιτικής αγωγής σε σχέση με την ιεραρχία, αλλά και σε σχέση με τους προηγούμενους προστατευόμενους μάρτυρες. Μπορεί μερικές φορές να αλλάζει η ιερολογία που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες, αλλά είναι πολύ βασικό ότι μιλάνε όλοι για ιεραρχία, για στρατιωτική δομή, και αυτό αποδεικνύεται και σε κάποιο βαθμό από τις κάρτες τις οποίες τους χορηγούνταν. Στο πώς να χρησιμοποιούν τα μαχαίρια, πώς να προσεγγίζουν αρτηρίες κτλ. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπήρχε και ιδεολογικός προσανατολισμός, αλλά και πεζοπορίες, αναρριχείς, καταρριχήσεις, εξουδετέρωση εχθρού και διάφορα τέτοια. Και εκεί λέει ότι είναι γυναίκα, ως μαρτύρας το λέει μόνη της, σε ερωτήσεις της Προέδρου, γιατί η Πρόεδρος ρωτάει, εσείς παρακολουθούσατε αυτές τις εκπαιδεύσεις, κάτι πάει σε κάποια από αυτές κτλ. Όχι, λέει, λόγω της φύσης μου είμαι γυναίκα και η ιδεολογία, λέει, του εθνικού σοσιαλισμού δεν το επιτρέπει. Σε σχέση με το σε ποιες εγκληματικές ή ποινικές πράξεις έχει προβεί η μάρτυρας μαζί με τους υπόλοιπους, περιέγραψε κτλ. Και η μάρτυρας λέει το εξής, είναι πιο σύνθετο από αυτό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Μπορούσαμε, λέει, να κληθούμε σε απλή εκδήλωση και να εξελιχθεί σε έκτροπα. Δίνει ένα παράδειγμα για την υπόθεση εφετίου. Έτσι, όσοι περνούσαν και αντιδρούσαν, λέει, έβγαζαν φωτογραφίες ή τρώγαν ξύλο. Ο Ηλίας, εννοώντας τον Κωνσταντιάρη προφανώς, πήγε γύρω στις καφετέρειες και υποχρέωνε όποιον είχε βγάλει φωτογραφίες να τις σβήσει. Η Πρόεδρος ρωτάει τι κάνουν αυτοί που ανέφερε η μάρτυρας. Και λέει, ο Ζέρβας, ο Βουκελάτος και άλλοι ανέβηκαν στην ταράτσα δικής μας πλευράς και εκτόξευαν μικρά πυρομαχικά με σκάγια. Γινόταν μάχη. Δεν είναι βέβαια η μάρτυρας αν ήταν παρόν ο Μιχαλολιάκος. Παρ' όλα αυτά, στα βίντεο τον είχαμε δει σε προηγούμενη εκπομπή. Όμως σημειώνει, ήταν στην αρχή, έδινε το παρόν και μετά εξαφανιζόταν. Δεν μας καλούσαν να κάνουμε πόλεμο, αλλά αρχικά δήθεν για να μοιράσουμε φυλάδια. Ακούει την πληροφορία αυτή ότι έχουν βρει κάποια στον ηλεκτρικό και τις έχουν σπάσει τα χέρια. Γιατί είχε κάποια τατουάζ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αντιφασιστικά από ό,τι είχε βρει. Ναι, κάποια αντιφασιστικά τατουάζ. Και την οποία όμως τυχαία τη βρίσκει και της μιλάει, τη γνωρίζει. Και ακούει την ίδια ιστορία. Αυτή, λέει, που ήδη την είχα ακούσει στο εντευτήριο. Στο εντευτήριο δηλαδή των γραφείων πρακτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά και επίσης γενικά σεξιστικά υπονοούμενα και χυδαία υπονοούμενα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Mm-hmm. Αυτό ήταν, θα έλεγα, ένα από τα λιγότερο επαχθή σχόλια που έχουν κάνει συνήγοροι υπεράσπιση σε σχέση και με τις γυναίκες και με τις συντρόφους γενικά ανθρώπων, αλλά και με τη θέση τους γενικότερα στην οργάνωση. Είτε δηλαδή θα ήταν κάποιο πολύ λούμπεν στοιχείο, είτε θα ήταν πόρνες. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Με είχε καλέσει, λέει, να δώσω ψηφοδέλτια για τους γνωστούς μου στο χωριό. Της είπα ότι δεν είχα και μου είπε να βρω. Και αναφέρεται στο χώρο που στεγαζόταν το εννοώ βιβλιοπωλείο και λέει στον πατέρα ήταν διάφοροι νεαροί με υπολογιστές και μου είπε ότι έλεγαν από εκεί τα πάντα. Εχθρικές ιστοσελίδες τύπου Indymedia, προφίλ χρυσαυγητών κτλ. Απειλές από τους συνηγόρους υπεράσπιση προς ίδιους τους μάρτυρες ότι εφόσον έχετε εμπλακεί εσείς σε ποινικά αδικήματα, εφόσον τα γνωρίζετε όλα αυτά και ήσασταν μέρος αυτού του πράγματος, θα πρέπει επίσης να είστε υπόλογοι ενώπιον του νόμου. Mm-hmm. Αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα φόβου. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η υπόνοια ότι αυτό ήταν ενορχιστρωμένο και ότι το σύστημα προσπαθεί να βγάλει εκτός τη Χρυσή Αυγή. Ναι, γιατί να στηριχθεί το αφήγημα από την αρχή. Ακριβώς. Εμείς εδώ οι πατριώτες που απλά αγαπάμε την Ελλάδα, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Λέει ο Παπαδέλης, ποιος ο λόγος να σας παίρνει προσωπικά τηλέφωνα όταν υπάρχουν ενδιαμέσως άλλα στελέχη στην ιεραρχία. Δηλαδή, ο Παπαδέλης μας λέει τώρα ότι για πράξεις τις οποίες θέλανε να διαπράξουν, υπήρχε μια ιεραρχία προκειμένου να επικοινωνούν ένας με τον άλλον. Δηλαδή, δεν έχουμε να περιμένουμε καν τη μάρτυρα τι θα μας πει. Έχουμε τον Παπαδέλη να μας λέει ότι. Να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια ιεραρχία. Ακριβώς. Λέει, αφού είχες άλλον ανώτερο, γιατί πήρε τον Κασιδιάρη, αφού η ιεραρχία δεν πάει έτσι. Μας λέει τώρα ο Παπαδέλης. Η μάρτυρας δε απαντάει λέγοντας ότι τον γνώριζε τον Κασιδιάρη, είχαν προσωπική επικοινωνία, είχαν πάει και σπίτι του. Στη γιορτή του, ναι. Στη γιορτή του, είχαμε πάει και σε μαγαζί όπου ήταν μπράβος ο Μίχος. Έρχεται να ρωτήσει αν ξέρει άτομα η μάρτυρας που να δόθηκε εντολή επειδή έφυγαν για ένα ξυλοδαρμό κτλ. Και λέει το Ζαφυρόπουλο, που διαφώνησε, λέει, για ιδεολογικούς λόγους. Δύο αγόρια από τον πυρήνα μου, λέει, που δεν θυμάμαι, ο ένας είχε μια ένσταση για τον Χίτλερ. Και λέει ο Μιχαλόγια στο ανμίμητο, κι αν σας πω ότι ο Ζαφυρόπουλος ήταν το νούμερο 2 τότε. Εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει χαθεί το παιχνίδι. Και παρεμβαίνει ο Καμπαγιάννης και λέει, οπότε υπήρχε και νούμερο 1.
Όποιος πλησίαζε κοντά στον αρχηγό, λέει, το κεφάλι του κοβόταν. Όπως έγινε με Ζαφυρόπουλο, Περίανδρο κτλ. Ξέραμε, λέει, ότι το μοναδικό άτομο που ήταν δεύτερο τότε και δεν φαινόταν, και γι' αυτό είναι εκεί που είναι, το δεν φαινόταν έχει πολύ σημασία, είναι ο Βουλδής. Ξεχωριστός δίπλα στον αρχηγό, άποψη και λόγο στις διαδικασίες, εκτιμήσεις και απόψεις σεβαστές. Η ένταση, το τι διαμείβεται μεταξύ των συνηγόρων, μεταξύ της έδρας, η οποία εντάξει κάποια στιγμή απλά αποχωρεί, τελείωσε, αλλά η εικόνα που αν μπορούσε να μεταδοθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στις διακοπές, δίνει πάρα πολλά στοιχεία για το πού πάει η δίκη, κατά την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, ο Καζαντζόγλου είναι στην Νικαία, αλλά κάνει και βάρδιες στα γραφεία, στα κεντρικά, ως ασφάλεια, κανονικά, κύριος. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι μέρος της κεντρικής οργάνωσης πια, δεν είναι μόνο Νικαία. Αλλά είναι και ο Πατέλης στα κεντρικά γραφεία. Είναι και ο Πατέλης στα κεντρικά γραφεία και βρίσκεται σε ένα μπαλκόνι. Αν δει κανείς τη φωτογραφία κοντύτερα, θα δει ότι φοράει και ο Πατέλης τα κόκκινα. Αυτά είναι καρφιά, είναι τριγωνικά καρφιά για τον δρόμο. Αυτά είναι τριγωνικά καρφιά για τον δρόμο. Είναι από τις φωτογραφίες που δημοσίευσα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Τα πετάς από το μπαλκόνι και σκάνε τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα στον τρίτο όροφο των κεντρικών γραφείων του κόμματος Χρυσή Αυγή, το οποίο εδώ και 2,5 χρόνια μας λέει ότι είναι ένα νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα στην αίθουσα του δικαστηρίου που κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση.